χορό του Λυκείου των Ελληνίδων του Παραρτήματος Φλόρινας. Το Λύκειο των Ελληνίδων, Παράρτημα Φλόρινας, που από το 1952 λειτουργεί στον Ομό, είναι από τους ιστορικότερους συλλόγους της περιοχής. Φιλοδοξεί να συνεχίσει την προσφορά του στη μεταλαμβάνωση των αρχών και αξιών του μέσα από δράσεις που απευθύνονται στις νεότερες γενιές του τόπου μας. Σήμερα, ανανεωμένο ως προς το ανθρώπινο δυναμικό του, συνδυάζοντας την εμπειρία και τη γνώση των παλαιότερων μελών με τον ενθουσιασμό και τη δύναμη των νεοτέρων, αναθεωρεί και αναδιαμορφώνει τους στόχους του, θέτοντας ως προτεραιότητα την εικόνα και το ρόλο του Λυκείου ως έναν φορέα στη λοβάτη της παράδοσης. Σε αυτό το σημείο δίνω το λόγο στην πρόεδρο του Λυκείου των Ελληνίδων Παράρτημα Φλόρινας, κυρία Κόλλινα Χριστίνα. Σας ευχαριστώ. Δεσιμότατε, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριε Μπύρο, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Σερίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω για την συμμετοχή σας στον ετήσιο χορό του Λυκείου των Ελληνίδων και στην ταυτόχρονη κοπή της Βασιλόπιτάς μας. Σας εύχομαι προσωπικά και εκ μέρους των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να έχετε ένα ευτυχισμένο και δημιουργικό νέο έτος με υγεία, οικογενειακή και επαγγελματική ευημερία. Η χρονιά που έφυγε αποτελεί ορόσημο για το Λύκειο των Ελληνίδων. Ο ετήσιος χορός μας και η κοπή της φετινής Βασιλόπιτας ήταν μόνο η αφορμή για να βρεθούμε όλοι εδώ. Ο πολιτισμός και η παράδοση ήταν οι αιτίες. Το ότι βρισκόμαστε εδώ είναι πολύ σημαντικό μέσα σε αυτές τις αντίξωες οικονομικά συνθήκες. Πολιτισμός σημαίνει κάθε τι που κάνει ο άνθρωπος για να βελτιώσει και να χρωματίσει τη ζωή του. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε κι εμείς. Η προσφορά στον πολιτισμό είναι εθελοντική, πάνω από συμφέροντα και ματαιοδοξίες. Έχουμε ιστορία, έχουμε λαογραφία και παράδοση. Του αξίζει λοιπόν αυτού του τόπου μια καλύτερη συμπεριφορά από όλους μας. Και το Λύκειο των Ελληνίδων έχει ένδοξο παρελθόν. 65 χρόνια λειτουργίας. Έχει παρόν με το ανανεωμένο Διοικητικό Συμβούλιο και τους στόχους που έχει θέσει για εξωστρέφεια και διάθεση για συνεργασία με φορείς εντός και εκτός της Ελλάδας. Αυτό που θέλω να συγκρατήσετε, αγαπητοί φίλοι, είναι ότι σε όλη την Ελλάδα λειτουργούν 54 παραρτήματα του Λυκείου των Ελληνίδων και 17 παραρτήματα σε όλο τον κόσμο. Αυτά όλα τα παραρτήματα επιθυμούν τις ανταλλαγές πολιτιστικών δρόμενων. Και εμείς είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στο κάλεσμά τους. Επομένως, το Λύκειο των Ελληνίδων έχει και λαμπρό μέλλον, με τη στήριξη όμως και τη συμπαράστασή σας. Και πράγματι, οφείλουμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας πρώτα απ' όλα προς τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Στέφανο Μπύρο, για την πολύτιμη υποστήριξή του στο θέμα της επίλυσης του ζητήματος στέγασης των γραφείων μας και της εξασφάλισης χώρου για την τακτοποίηση της πλούσιας σηματιοθήκης του Λυκείου. Επίσης τον ευχαριστούμε για την διάθεση χώρου για την πραγματοποίηση των μαθημάτων του Τμήματος Τοπικής Ιστορίας. Ήδη καταθέσαμε, κύριε Μπύρο, τον ετήσιο προγραμματισμό των δράσεών μας για το 2018 και ευελπιστούμε ότι θα παραμείνετε υποστηρικτής των πρωτοβουλειών μας εφόσον είναι κοινός ο στόχος μας, η προβολή του τόπου μας. Εγγενιάζουμε μια καλή συνεργασία με τον Δήμο Φλόρινας, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, και προσωπικά με τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Βοσκόπουλο, με την πίστη ότι θα τον έχουμε αρρωγό στις νέες μας δραστηριότητες. Στο πλευρό του Λυκείου τάχθηκε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, ο οποίος σήμερα δεν μπορεί να είναι παρόν διότι είναι στην Αθήνα, ο κύριος Απαλίδης, και συμπαραστάτη σε δράσεις του Εργαστηρίου Παραδοσιακής Τέχνης του Λυκείου μας. Πρέπει να ευχαριστήσω στο σημείο αυτό δύο πολύ καλούς μου φίλους, συνεργάτες από τον Όμιλο Ενεργών Νέων Φλόρινας, τον Κώστα τον Φιλιππίδη και τον Κώστα τον Στεργίου, με τον οποίο συνεργαζόμαστε άψογα τόσα χρόνια και θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας και σε επίπεδο Λυκείου των Ελληνίδων. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας τιμάτε με την παρουσία σας. Ευχαριστούμε όμως ιδιαιτέρως και τους χορηγούς του Λυκείου, οι οποίοι στάθηκαν και στέκονται στο πλευρό μας, προσφέροντας κάθε είδους πολύτιμη βοήθεια και υποστήριξη.
Ήδη έχουμε δημιουργήσει Μητρό Χορηγών, τους οποίους σκοπεύουμε να τιμήσουμε για την πολύτιμη προσφορά τους, είτε ως χρηματοδότες είτε ως αρρωγά μέλη στο σύλλογό μας. Πιο συγκεκριμένα, ευχαριστούμε το ενεργό μέλος του Λυκείου, την κυρία Βαλίνα Ρόζα, για την οικονομική της υποστήριξη στην κατασκευή τόσο των 12 παραδοσιακών φορεσιών ενηλίκων, όσο και στην χρηματοδότηση των παιδικών φορεσιών, που σήμερα θα έχετε την ευκαιρία να δείτε το παιδικό χορευτικό μας τμήμα. Ευχαριστούμε την εταιρεία Μέθας Γύρος ΑΕ και προσωπικά τον συμπατριώτη μας και φίλο μας, τον κύριο Νικόλα Ολούστα, ο οποίος ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα για χρηματοδότηση της συμπλήρωσης των παιδικών φορεσιών. Ευχαριστούμε από καρδιάς το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνολογικού Λαογραφικού Μουσείου Θεσσαλονίκης και ιδιαιτέρως την επίτιμη πρόεδρο κυρία Νέλη Μελίδου Κεφαλά για τη δωρεά 68 τμήματων παραδοσιακών αυθεντικών φορεσιών περιοχής Αγίας Παρασκευής και Αλώνων από το βεστιάριο του μουσείου. Ευχαριστούμε το πρατήριο Υγρό Καυσίμων του κυρίου Πέτρου για τη χορηγία 200 λίτρων πετρελαίου για τη θέρμανση του τμήματος παιδικού παραμυθιού. Ευχαριστούμε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Μόνας Τυριωτών και Πέριξη Ελπής και προσωπικά τον Πρόεδρο του Συλλόγου, κ. Σωτήριο Βόσδου, για την αμέριστη υποστήριξη και διάθεση του χώρου των γραφείων τους για τη στέγαση λειτουργίας των νέων τμήματων του Λυκείου. Στόχος μας είναι η συνέχιση της συνεργασίας των δύο συλλόγων σε κοινές δράσεις. Ευχαριστούμε από καρδιάς την κυρία Δόξα Κοτσαλίδου για την αφιλοκερδή και ολόψυχη οργάνωση και επιμέλεια λειτουργίας του Τμήματος Παιδικού Παραμυθιού. Τέλος, να ευχαριστήσουμε όλα τα μέσα μαζικής επικοινωνίας που αγκάλιασαν τις προσπάθειές μας όλο αυτό το διάστημα, καλύπτοντας αφιλοκερδώς και με πραγματικό ενδιαφέρον κάθε πρωτοβουλία, εκδήλωση ή δήλωση που έπρεπε να δημοσιοποιηθεί. Σας καλούμε όλους να πλαισιώσετε τα χορευτικά τμήματα του Λυκείου, ενηλίκων και παιδικό. Η παρουσία τους είναι γνωστή σε όλους εδώ και 65 χρόνια λειτουργίας τους. Αποτελούν φυτώριο εκμάθησης παραδοσιακών χορών. Στόχος μας για το 2018 είναι η παρουσία του χορευτικού σε εκδηλώσεις του εξωτερικού με τη συνεργασία των κατατόπους Λυκείων Ελληνίδων. Έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες συνεργασίας. Σας καλούμε να εγγραφείτε στο νέο τμήμα παραδοσιακής τέχνης που λειτουργεί από φέτος και οραματίζεται την εκμάθηση παραδοσιακών τεχνών και τεχνικών, ώστε να διασωθεί η παράδοση της περιοχής όπως η κυροπλαστική, η υφαντική, η κατασκευή παραδοσιακών σαπουνιών κλπ. Πολλοί συνεργάτες, μέλη του Λυκείου, προσφέρουν αφιλοκερδώς τις γνώσεις τους. Σας καλούμε να φέρετε τα παιδιά σας στο νέο τμήμα του παιδικού παραμυθιού που, όπως ανέφερα, επιμελείται και προσφέρει αφιλοκερδώς τις πολύτιμες υπηρεσίες της η γνωστή συγγραφέας παιδικών παραμυθιών, καθηγήτρια στο τμήμα νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και μέλος του Λυκείου μας, η κυρία Δόξα Κοτσαλίδου. Δώστε τη δυνατότητα στα παιδιά να ονειρευτούν, να καλλιεργήσουν τη φαντασία τους, να μάθουν να εκφράζονται, να εικονογραφούν. Σημαντική είναι η απήχηση της λειτουργίας του νέου τμήματος τοπικής ιστορίας και η ευάθυνση σε γεγονότα, μνήμες, τέχνες και άλλα πολιτιστικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον τόπο μας. Η συνεργασία με τη φιλόλογο διδάκτορα ιστορίας κυρία Γεωργία Κυπουροπούλου εγγυάται την αντικειμενική παρουσίαση των ιστορικών γεγονότων που έλαβαν χώρα στην περιοχή μας. Στόχος μας είναι η προσπάθεια γνώσης των ιστορικών γεγονότων μέσα όμως από πηγές. Τέλος, το νέο τμήμα ανάγνωσης λογοτεχνικών έργων που αφιλοκερδώς επιμελείται το μέλος του ΔΣ, η φιλόλογος κυρία Ευμορφία Κυπουροπούλου, δίνει διέξοδο στις λογοτεχνικές ανησυχίες με ερεθίσματα, ανάλυση και ευάθυνση σε σπουδαία λογοτεχνικά έργα. Ελάτε κοντά μας να υλοποιήσουμε τους στόχους του Συλλόγου, να καλλιεργήσουμε και να προβάλλουμε το πολιτιστικό προϊόν του τόπου μας. Εύχομαι να έχουμε καλή χρονιά, με υγεία, ψυχική και σωματική, ενότητα με ισορροπία και αληθινές επιτυχίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο βουλευτής Φλόρινας κύριος Αντωνιάδης δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στην εκδήλωση, καθώς βρίσκεται στην Αθήνα, ωστόσο απέστειλε τον εξής χαιρετισμό. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Συλλόγου των Λυκείων των Ελληνίδων Φλόρινας, ευχαριστώ θερμά για την πρόσκλησή σας να παρευρεθώ στην εκδήλωση που διοργανώνετε. Δυστυχώς, ανηλυμένες υποχρεώσεις και απουσία μου από τη Φλόρινα δεν μου επιτρέπουν να παραστώ. Εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλους εσάς για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνετε. Το Λύκειο Ελληνίδων είναι ένας θεσμός πανελλαδικός που έχει προσφέρει πολλά στην πατρίδα και στον πολιτισμό για περισσότερο από έναν αιώνα.
Εύχομαι από καρδιάς να συνεχίσετε με την ίδια αγάπη και δυναμική που σας χαρακτηρίζει να δημιουργείτε προς το δρόμο της ανάπτυξης και της πολιτιστικής πρόοδου του νομού μας. Θεωρήσατε δεδομένη κάθε ηθική και υλική συμπαράσταση. Εύχομαι χρόνια πολλά και μια δημιουργική και ελπιδοφόρα χρονιά σε όλους τους παρευρισκόμενους, πάντα επιτυχία στον σύλλογό σας και καλή επιτυχία στην εκδήλωσή σας. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να καλέσω τον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Πρόνοιας, κύριο Μπύρο, να χαιρετήσει την εκδήλωση. Καλησπέρα σας. Είναι χαρά και τιμή για την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας να βρίσκεται σήμερα σε αυτή την πολύ σημαντική εκδήλωση του Λυκείου και με ανθρώπους τους οποίους όχι μόνο τους εκτιμούμε αλλά θεωρούμε ότι συμβάλλουν στην πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας και είναι ακούραστοι εργάτες αυτής της συνεχιζόμενης προσφοράς σε αυτό που πραγματικά η Φλόρινα έχει τόσο πλούσιο παρελθόν αλλά και μέλλον, που είναι ο πολιτισμός. Εμείς, κυρία Πρόεδρε, θέλω να γνωρίζετε ότι είμαστε συμπαραστάτες σε αυτή την προσπάθειά σας, σε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο. Θα είμαστε αρρωγοί και συνεργάτες σε ό,τι προσπαθήσετε να κάνετε από εδώ και πέρα και να είστε σίγουροι ότι θα στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις την προσπάθεια ανάδειξης της παράδοσης και του πολιτισμού του τόπου μας. Επίσης θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι ό,τι έχει σχέση με τις υποδομές οι οποίες χρειάζονται να γίνουν για να μπορέσετε να έχετε καλύτερη προσβασιμότητα, να εξυπηρετήσετε καλύτερα τα χορευτικά συγκροτήματα, αλλά και να ανακτήσετε τις δραστηριότητες τις οποίες σκοπεύετε να κάνετε, θα είμαστε πάντα δίπλα σας και αρρωγοί. Θέλω επίσης να ευχηθώ σε όλους σας που στηρίζετε αυτή την προσπάθεια του Συλλόγου να είστε πάντα δίπλα, γιατί έτσι νομίζω ότι η ιστορία και η κληρονομιά του τόπου μας θα μπορεί να έχει προοπτική στο μέλλον. Και πιστεύω ότι το Λύκειο Ελληνίδων όχι μόνο κάνει αυτά που πρέπει, αλλά τα κάνει σε υπέρμετρο βαθμό ακόμα περισσότερο προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και του λαού της Φλόρινας. Εύχομαι σε όλους σας χρόνια πολλά, η νέα χρονιά να είναι δημιουργική, ελπιδοφόρα, με υγεία σε όλους και εμείς θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της κοινωνίας. Να είστε καλά, καλή διασκέδαση. Ευχαριστούμε τον κύριο Μπύρο. Θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φλόρινας, τον κύριο Σερίδη, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλησπέρα και από μένα. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, υγεία, ευτυχία, ό,τι επιθυμεί ο καθένας σας. Ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και εκπρόσωπός του, θα σας χαιρετήσω και εγώ την εκδήλωση. Να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς του Δημάρχου Φλόρινας κ. Γιάννη Βοσκόπουλου, καθώς και όλων των Δημοτικών Συμβούλων. Να σας αναφέρω πως ο Δήμος Φλόρινας θα είναι αρρωγός σε κάθε σας προσπάθεια και θα σας στηρίξουμε σε κάθε σας προσπάθεια και ό,τι είναι δυνατόν. Να πούμε συγχαρητήρια στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, στην Πρόεδρο και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου σας για την πολύ σημαντική προσπάθεια που κάνετε για το τόπο μας. Και καλή διασκέδαση. Ευχαριστώ πολύ. Η σημερινή εκδήλωση έχει πανηγυρικό χαρακτήρα, καθώς μία εκ των ιστορικότερων μελών του Λυκείου μας, με μακρά και σημαντική θητεία, θα λάβει τον τίτλο της επίτιμης Προέδρου. Ο λόγος για την κυρία Νόνη Παυλίδου, η οποία ως ακάματη εργάτρια της παράδοσης και του πολιτισμού, υπηρέτησε το Λύκειο για πάρα πολλά έτη. Την παρακαλώ να έρθει να παραλάβει την πλακέτα. Πρέπει στο σημείο αυτό και ώσπου να έρθει η κυρία Νόνη Παυλίδου, θα ήθελα να πω κι εγώ, ως παλιού μέλος κι εγώ του Διοικητικού Συμβουλίου, ήδη έχω συμπληρώσει πάνω από 10 χρόνια, ότι η κυρία Νόνη Παυλίδου παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Λύκειο Ελληνίδων το 1992, όταν πρόεδρος τότε στο Λύκειο Ελληνίδων ήταν η αείμνηστη Έλλη Παγουρδή.
Τότε λοιπόν εμφανίστηκε η κυρία Νόνη Παυλίδου, η οποία είχε βάλει και αυτήν υποψηφιότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο, εκλέχθηκε και ήταν υπεύθυνη ματιοθήκης. Εν συνεχεία, από τότε, από το 1992 μέχρι και το 2017, που δεν ξαναέβαλε υποψηφιότητα, αλλά είναι πάντα στο πλευρό μας, αρρωγός, στα εύκολα και στα δύσκολα του Λυκείου, η κυρία Νόνη Παυλίδου υπήρξε Γενική Γραμματέας όταν ήταν πρόεδρος του Λυκείου των Ελληνίδων, η αείμνηστη Αντιγόνη Τσάμι, το 1996 μέχρι το 2000, και από το 2000 μέχρι και το 2008, για δύο τετραετίες συνεχείς, ήταν πρόεδρος του Συλλόγου του Λυκείου των Ελληνίδων, η κυρία Νόνη Παυλίδου. Εγώ προσωπικά έχω τις καλύτερες εντυπώσεις για την άψογη συνεργασία που είχαμε, για την μεγάλη της προσφορά στο Σύλλογο. Ήταν πάντοτε αικίνητη, πάντοτε της προσφοράς, πάντοτε πρόθυμη, και αυτό το χρονικό διάστημα που είμαι και εγώ μαζί της, πραγματικά έχω μάθει πολλά πράγματα. Είναι μια γλυκύτατη γυναίκα, η οποία όλα τα θέματα ήξερε να τα λύνει με το καλό της το λόγο. Της αξίζει πραγματικά αυτή η τιμητική διάκριση, γιατί είναι όχι μόνο για το χρόνο που υπήρξε πρόεδρος στο Λύκειο Ελληνίδων, αλλά και για τον καλό της χαρακτήρα. Η προσφορά της θα μείνει σε εμάς στη μνήμη μας ως καλό παράδειγμα, και πρέπει να πω επίσης ότι παρόλο που δεν ξαναέβαλε υποψηφιότητα το 2017, εξακολουθεί και προσφέρει τις υπηρεσίες της όποτε τις ζητήσουμε, και πάντα είναι παρούσα να βοηθήσει πρόθυμη συμπαραστάτρια σε εμάς όλες και στις νεότερες. Λοιπόν. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο, την αγαπητή Χριστίνα, για την ωραία αναφορά της στην πορεία μου στο Λύκειο Ελληνίδων Φλόρινας. Πολλά από αυτά τα χρόνια, όπως είπε και η Χριστίνα, πορευτήκαμε μαζί. Της εύχομαι να φτάσει τα δικά μου και να τα περάσει. Είναι άξια, δημιουργική και προπαντός ακούραστη. Έχει επίσης στο Διοικητικό της Συμβούλιο αξιόλογες κυρίες, τις οποίες ευχαριστώ πολύ που δέχτηκαν την πρότασή της και αποφάσισαν να με ανακηρύξουν επίτιμη πρόεδρο του Παρατήματος του Λυκείου Ελληνίδων Φλόρινας. Με τιμά ιδιαίτερα η απόφασή τους και με συγκινεί πολύ. Προσωπικά αγάπησα το Λύκειο Ελληνίδων από τα γυμνασιακά μου χρόνια ως μέλος της χορευτικής ομάδος για μεγάλο διάστημα. Εύχομαι και είμαι σίγουρη και οι καινούργιες κυρίες του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και όλα τα μέλη, να αγαπήσουν και να πιστέψουν στις ιδέες του και τους σκοπούς του Λυκείου Ελληνίδων, για να υπάρξει μια αξιοπρεπής και δημιουργική συνέχεια. Το Λύκειο Ελληνίδων έχει καταξιωθεί στη συνείδηση του κόσμου ως ένας εθελοντικός οργανισμός με σημαντική πολιτιστική προσφορά. Ευχαριστώ τον Θεό που για 25 χρόνια μου χάρισε υγεία και δύναμη να υπηρετώ τους σκοπούς του και μέσα από αυτούς να προσφέρω στον τόπο μου, στην αγαπημένη μας Φλόρινα. Τα χρόνια αυτά διχάριστε συνεργασίες και έκανα αδερφικές φίλες, τις οποίες ευχαριστώ πολύ που ήταν και θα είναι στη ζωή μου. Δεν θα σας κουράσω άλλο. Ευχαριστώ που τιμάτε με την παρουσία σας την απόψινή μας βραδιά. Σας εύχομαι καλή χρονιά και καλή διασκέδαση. Ευχαριστώ πολύ. Διοικητικό Συμβούλιο λοιπόν του Λυκείου των Ελληνίδων Παράρτημα Φλόρινας ανακηρύσει επίτιμη πρόεδρο την κυρία Ματρώνα Νόνη Παυλίδου σε αναγνώριση της πολύτιμης και αδιάλειπτης προσφοράς της στις δραστηριότητες του Συλλόγου για τη διατήρηση και διάδοση της παράδοσης του τόπου μας. Κυρία Νόνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι προσφέρατε. Είναι χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με συγκινείτε και με θυμάστε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εις το όνομα του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος.
Εις το όνομα του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Όλα τα μωρά στην πίστα, στην κυριολεξία. Όσοι πιστεύουν στα παραμύθια και όσοι είναι μέλη του εργαστηρίου του παραμύθιου του Λυκείου Ελληνίδων, να έρθουν εδώ. Είσαστε όλοι εδώ. Δεν ακούω, είσαστε όλοι εδώ. Πιο δυνατά. Ελάτε πιο κοντά. Ελάτε πιο κοντά. Σας χαιρετώ και εγώ με τη σειρά μου. Για φέτος ξεκινήσαμε με την αγαπητή πρόεδρο του Λυκείου Ελληνίδων ένα μικρό εγχείρημα, πειραματικά. Φτιάξαμε ένα μικρό εργαστήρι παραμυθιού και πάει πολύ καλά. Περνάμε πολύ ωραία κάθε Πέμπτη απόγευμα στο Σύλλογο Μοναστηριωτών που μας φιλοξενούν. Και αυτά είναι λίγα από τα παιδάκια τα οποία είπαμε, αλλά είναι άρρωστα και δεν μπόρεσαν να έρθουν με τους γονείς τους. Πριν όμως θέλουμε να τιμήσουμε τα παιδιά, τα μικρά μέλη του Συλλόγου, με κονκάρδες, όπως είναι στη Λέσχη, έτσι, είμαστε μέλη μιας Λέσχης και θα έχουμε την κονκάρδα με το όνομά μας. Αλλά πριν να βάλουμε τις κονκάρδες, αγαπητή κυρία Πρόεδρε, θα μας επιτρέψετε να πούμε τον ύμνο μας. Γιατί στο Σύλλογο φτιάξαμε και έναν ύμνο που είναι μόνο για μας. Η αγαπημένη Βίβιαν από εδώ του Τσίδου είναι η βοηθός και τι θα κάναμε χωρίς αυτήν. Ένα χειροκρότημα θα ήθελα και σας παρακαλώ για τη Βίβιαν. Το καβάει και αυτή τα παραμύθια, οπότε είναι μαζί μας συνεχώς. Βίβιαν, θα δίνεις εσύ το ρυθμό και θα τραγουδήσουμε εμείς. Λίγο την υπομονή σας. Είναι καταπληκτικά. Είναι έξυπνα πολύ. Κι αγαπάνε τη ζωή. Τα παραμύθια αγαπούν. Και τους λύκους κυνηγούν. Έναν θυμάσαστε ότι το Λυκείο τα παιδιά είναι καταπληκτικά.